ανεμία των εκφράσεων. Η περίπτωση των στερεότυπων εκφράσεων με τον εσημαντικό στοιχείο του νερού.
Για παράδειγμα, ορισμένου χρόνου, ενικού ή επιδυτικού. Μέσα στο νερό. Είναι αδύνατο να πούμε μέσα στα νερά, γιατί θεωρώ ότι η έκφραση έχει μοιρές. Αλλά είναι να μετρήσει τα νερά, κάνει νερά, χάσαμε τα νερά μας, είμαστε έξω από τα νερά μας, ή σαν βράκα ή σαν νερά, σαν δακρύα τα νερά, θολώνω τα νερά. Το θολώνω τα νερά. Είναι στο. Διάφανος σαν νερό, βγάζει νερό με το καλάθι, κοπανίζει το νερό μέσα στο βουδί, ψαρεύωσε θολά νερά, όχι ψαρεύωσε θολών τρώει, έσπασαν τα νερά, όπου πλάτα στο ξεκί νερό, όχι κρασί με νερό, παρά νερό με κρασί. Μια άλλη κατηγορία είναι ορισμένο από χρόνος, όπως είναι σώτας, αόρυτος μέλλοντας. Παράδειγμα, αυτή είναι η κατηγορία του νερό. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν θα δώσω τα δύο του νερό, γιατί έτσι κάνει τη θεωρητικότητά της. Είναι του γλυκού νερού, πήγε στην κρίση και νερό δεν είχε, έβαλε το νερό στο βλάκι, δεν μπορούμε να πούμε βάζει το νερό στα πλάκι ή θα βάλει το νερό στα πλάκι. Δεν έφτασε η κάθε στο νερό και εγώ θα το βάλω στο γάμο στο νερό με το κόσκινο ή πια τη Σάρα ή τη Αρνησιά ή τη Λιμονιά στο νερό. Έκανε μια τρύπα στο νερό ή πια το αμύρι το νερό. Δεν στάζει νερό από τα χέρια του, το αίμα του έγινε νερό. Εδώ είναι και άλλα παραδείγματα. Αυτό το μαχαίρι το οποίο θα χάσει με το νερό. Ενισχώντας, δεν μπορούμε να πούμε έκοψε η θάλασσα με το νερό. Είναι μέλλοντας, δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον άλλο χρόνο. Μια άλλη κατηγορία είναι το πρόσωπο. Όπως ό,τι είπαμε νερό και αλάτι, είναι ανάμεσα μεταξύ σε δύο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είπε νερό και αλάτι ή όχι ότι είπα νερό και αλάτι. Και εγώ θα το βάλω στο γάμο στο νερό με το κόσκινο. Πρωτεϊκό, ναι. Θα μου κόψει το νερό να μην ποτίσω τα λάχανα. Είπαμε το νερό με λάχι. Δεν θέλει ρύζι με νερό, θέλει νερό με ρύζι. Τρίτο, λοιπόν, ναι. Όταν αποκάλει το σπίτι, όλοι φέρνουν νερό. Τρίτο πληθυντικό. Το ήσυχο νερό τρυπάει φέτα. Οι ορισμένοι γένους του αρσενικού. Ο βρεγμένος δεν φοβάται το νερό. Δεν μπορούμε να πούμε οι βρεγμένοι δεν φοβάται το νερό. Μια άλλη κατηγορία που έχουμε χωρίσει τις σκελετικές εκφράσεις ήταν προς τις τροπικότητες. Και τι εννοούμε. Εννοούμε ως αποφατική πρόταση, δηλαδή καταφατική. Σηκώνει νερό η κουβέντα, το πράγμα σηκώνει νερό. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, το πράγμα είναι σε αρνητική. Δεν σηκώνει νερό η κουβέντα, το πράγμα δεν σηκώνει νερό. Ρίχνω νερό στο κρασί μου, δεν δίνει του αγέλικου νερό, είναι του γλυκού νερού, μέσα στο νερό, πίνω νερό στο όνομά του, θολώνω τα νερά, βρέχει νερό με το κουλού μου. Αυτές είναι καταφατικές προτάσεις. Αρνητική πρόταση. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να πούμε το αίμα νερό γίνεται. Η φωτιά και το νερό δεν έχουν αυτιά. Δεν θέλει ρύζι με νερό, θέλει νερό με ρύζι. Όχι κρασί με νερό, παρά νερό με κρασί. Το αίμα φεύγει με νερό και όχι με άλλο αίμα. Το νερό που θα λυθεί δεν μαζεύεται τόσο. Υπάρχει και μία ερωτηματική πρόταση. Θα μου κόψεις το νερό να ποτίσω τα λάχανα. Ως προς τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας του γάμου προσώπου, αυτοί ως απολυθωμένοι αποδεικνύουν αναπόσπαστο τμήμα της στερεότυπης έκφρασης, χωρίς όμως να
ξέρει νερό, για παράδειγμα το μάθημα το έμαθε νερό. Λοιπόν, επόμενος φράσης.
Φέρνω στα νερά μου ή μπορούμε να δικούμε με τα νερά μου. Λοιπόν, είτε προσετερίζω με κάποιον και στο τέλος κατάφερα να το φέρω με τα νερά μου. Λοιπόν, σηκώνει νερό, έχει και άλλα περιθώρια. Είναι συνήθως για μια υπόθεση. Η υπόθεση σηκώνει νερό. Θα το διαπραγματευτώ μέχρι το τέλος. Κάνει νερά. Λέει το διαπλατώ που βάζει νερά από όλο μέσα. Όταν έχει την κυριολεκτική σημασία. Όταν θέλουμε να το δούμε μεταφορικά, σημαίνει παρεκκλίνει από τα εξηγημένα. Αρχίζει να μου κάνει νερά. Στο τέλος όμως θα το καταφέρει. Λοιπόν, μέσα στο νερό λέγεται για να δηλωθεί απόλυτη σιγουριά για κάτι. Αληθέτη σου λέω, μέσα στο νερό. Κοπέλα, σαν τα κρύα τα νερά. Αυτό μπορούμε να το πούμε μόνο για τις κοπέλες, από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, είναι για κοπέλες εξαιρετικής ομορφιάς. Κοπέλα, σαν τα κρύα τα νερά που δώσατε του λόγου. Λοιπόν, το ξέρω νερό, νεράκι ή σαν νερό. Σημαίνει ότι το κατέχω καλά και μπορώ να το πω χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Το έμαθα νεράκι το μάθημα. Αλλού χτυπάει το νερό και αλλού βρωτά ο ήλιος. Αλλού γίνεται η προετοιμασία κάποιου γεγονότος και αλλού πραγματοποιείται αυτό. Και τώρα θα σας εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Ο Νίκος ετοιμάστηκε να γιορτάσει τα γενέθλιά του στο σπίτι του και βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο της κέρασης. Αλλού δηλαδή χτυπάει το νερό και αλλού βρωτά ο ήλιος. Δεν δίνει το αγγέλιο του νερό. Αυτή τη φράση ίσως την έχετε ακούσει πολύ συχνά. Γιατί λέγεται για φυλάκιο άνθρωπο. Για παράδειγμα, από αυτόν τι περιμένεις τίποτα. Δεν δίνει το αγγέλιο του νερό. Η αλήθεια πλέει σαν το λάδι στο νερό. Η αλήθεια τελικά επικρατεί. Έστω και το ψέμα την επισκιάζει προσωρινά. Στο τέλος, η αλήθεια θα φανεί και θα βρεθεί σίγουρα στη φυλακή. Η αλήθεια πλέει σαν το λάδι στο νερό. Δεν θέλει ρύζι με νερό, θέλει νερό με ρύζι. Το λένε και τους ιδιότροπους ανθρώπους. Οι ιδιότροποι δεν ξέρουν τι θέλουν, με αποτέλεσμα να ζητούν πράγματα που πριν λίγο οι ίδιοι δεν είχαν απορρίψει. Πριν λίγο ζητούσες λοιπόν στο φαγητό και τώρα σου ξυνίζει. Δεν θέλεις ρύζι με νερό, θέλεις νερό με ρύζι. Όπου πλάτανος, εκεί νερό. Από τα αποτελέσματα μπορούμε πολλές φορές να κάνουμε τα έργα. Στο έργο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όπου πλάτανος, εκεί νερό. Όχι κρασί με νερό, παρά νερό με κρασί. Δηλώνει ότι στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα ή γεγονός που απλώς περιγράφεται με διαφορετικές λέξεις. Το ίδιο πράγμα λες με Νίκο, όχι κρασί με νερό, αλλά νερό με κρασί. Όταν αποκαλεί το σπίτι, όλοι χρειάζεται νερό. Είναι γιατί όταν μοιάζει μια ολοκληρωθεί και είναι πια πολύ αργά, τότε όλοι προσπαθούνται να βοηθήσουν. Οπότε, μπορεί να περισσοθεί. Τώρα που καταστράφηκε, τρέχουν όλοι να το σώσουν. Όταν αποκαλεί το σπίτι, όλοι φέρνουν νερό. Στα άλλα σάλια το νερό, χτυπάει το λιθάρι ή το μάρμαρο τυπό. Η επίμονη προσπάθεια φέρνει πάντα καλά αποτελέσματα. Κατάφερε με την επιμονή του, δουλεύοντας και τα βράδια, να χτίσει ένα σπίτι παλάτι. Στα άλλα της άλλα το νερό, χτυπάει το λιθάρι. Το αίμα φεύγει με νερό και όχι με άλλο αίμα. Η εκδίκηση για τον κακό που μας έκανε κάποιος δεν το σβήνει, αλλά το συνεχίζει. Μόνο οι συγχώρες θα καταφέρουν να το σβήσει. Δεν βγαίνει τίποτα. Με το να κάνουμε το ίδιο κακό που έκανα σε εμάς. Το αίμα φεύγει με νερό και όχι με άλλο αίμα. Το ήσυχο νερό λιπάρει την πέτρα. Οι μικρές προσπάθειες, όταν γίνονται επίμονα και για πολύ χρόνο, τελικά φέρνουν μεγάλο αποτελέσματα. Σιγά σιγά, δουλεύοντας, κατάφερε να γίνει μεγάλος και τρανός. Το ήσυχο νερό τρυπάει την πέτρα. Το νερό που θα χυθεί δεν μαζεύεται όλο. Δηλαδή είναι εργατικές σημειές οι οποίες δεν επαναφρώνονται εντελώς και συνήθως το χρησιμοποιούμε μεταφορικά. Έγινε καλά, αλλά η νερός και το άφησε κουσούρι. Το νερό που θα χυθεί δεν μαζεύεται όλο. Το παλιό καράβι νερά πολλού δεν βάζει. Ο γέρος άνθρωπος υποφέρει από πολλές αρρώστιες χρόνους. Ο παππούς μου υποφέρει από πολλές αρρώστιες. Το παλιό καράβι νερά πολλού δεν βάζει. Ο πλάτανος θέλει νερό. Κυλεύει καθένα αέρα. Ο κάθε άνθρωπος θέλει τη δική του μεταχείριση.
παιδί, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του. Κάθε παιδί θέλει τον δικό του τρόπο διαπαιδαγώγησης. Ο πλάτανος θέλει νερό, η λέσπα θέλει αέρα. Όταν διψάει αυλή σου για νερό, παρόσου, μην το χύσεις. Πρώτα πρέπει να ενδιαφέρεσαι και να προσπαθείς για να λύσεις τα δικά σου προβλήματα και ύστερα για τον άλλο. Κοίταξε να βρεις δουλειά για τα παιδιά σου και άσε τους άλλους. Όταν διψάει δική σου αυλή για νερό, παρόσου, μην το χύσεις. Το ακίνητο νερό βρωμάει. Ό,τι δεν εργάζεται ή δεν κινείται, σπουδιάζει ή αυτεστέρεται. Η εργασία είναι πηγή όχι μόνο εσόδων, αλλά και υγείας. Άφησε τη μηχανή από το βουλευτή, καιρό, και σπούδιασε. Το ακίνητο νερό βρωμάει. Και τώρα η συμμαθητριά μου θα σας παρουσιάσει την διαπολιτισμικότητα των εκφράσεων, που βρίσκονται και σε άλλες γλώσσες, εκτός από την ελληνική. Yeah.